Οι εκδηλώσεις μας έφτασαν στο τέλος. Είχαμε δει μέρες εκδηλώσεις στα Κλιμίνια 2015. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η ποδηλατάδα μας, η οποία ξεκινάει στην αρχή της Μυκηναϊκής μας Ακρόπολης, η μεγάλη μας διαδρομή. Έχουμε και τη μικρότερη διαδρομή που θα ξεκινήσει από την πλατεία του χωριού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ορθοπεταλιές που μας βοηθάνε για τη μεγάλη διαδρομή και τα κλασικά ποδήλατα για τη μικρή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, κύριο Δημήτρη Κοστούρο, και την Πρόεδρο του ΔΟΠΑΤ, κυρία Πόπη Καλκούνου, για τη βοήθειά τους, την Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Ράλη, που είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθάει σε οτιδήποτε χρειαστούμε. Και τέλος, θα σας δώσει ανάλυση ο κύριος Ντάνος για τις διαδρομές της ποδηλατοδρομίας μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και το τοπικό πρόεδρο Μηδέας, κύριο Παπαγεωργόπουλο Δημήτριο. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια ποδηλατοβόλτα και αυτό είναι προς τιμή του συλλόγου που το σκέφτηκε να την περάσει μέσα από τα διάφορα χωριά, ώστε να υπάρξει μια συνοχή σε αυτή την περιοχή και παράλληλα να αναδειχθεί το ποδήλατο τόσο ως μέσο μεταφοράς όσο και ως μέσο διασκέδασης. Έχουμε χαράξει τρεις διαδρομές. Η μία είναι για κούρσες, είναι γύρω στα 12 χιλιόμετρα. Η δεύτερη διαδρομή, η οποία θα πάρουν μέρος και περισσότεροι, είναι για όλα τα ποδήλατα, όλους τους τύπους, είναι γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Και μια μικρότερη διαδρομή για τα πολύ μικρά παιδιά που θα είναι μέσα στο ίδιο το χωριό. Ελπίζουμε να αγκαλιαστεί από τον κόσμο σιγά σιγά αυτή η προσπάθεια του Συλλόγου και η διοργάνωση αυτών των ποδηλατάδων, ποδηλατοβολτών, ας το πούμε έτσι, προκειμένου κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να γίνει θεσμός, να γίνει πολύ πιο καλά οργανωμένα και να προσελκύσει κόσμο από διάφορες περιοχές. Από ό,τι κουβέντιασα με την πρόεδρο του Συλλόγου, το σκεπτικό του είναι να χρησιμοποιήσουμε και τα mountain bike σε χωματένιες διαδρομές την επόμενη φορά. Η διαδρομή ήταν υπέροχη, ήταν 12 χιλιόμετρα. Συμμετείχαμε με μεγάλη χαρά. Θέλω να συγχαρώ όλους διοργανωτές, να τους ευχηθώ και του χρόνου. Ήταν πραγματικά υπέροχη μέσα από την καταπληκτική διαδρομή μέσω των αρχαιοτήτων, μέσα από τη φύση. Τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ και μαζί με τα παιδιά χαρήκαμε κι εμείς. Αυτός είναι ο στόχος και του Συλλόγου και όλων μας, γι' αυτό και συμμετέχουμε, γι' αυτό και στηρίζουμε και πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερη και σε συμμετοχή. Η διοργάνωση ανήκει αποκλειστικά στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Μηδέας η Αλκμίνη. Θέλω πραγματικά να του συγχαρώ. Βέβαια με την αρρωγή και με τη βοήθεια του Δήμου, αλλά θέλω να συγχαρώ και εκ μέρους του Δήμου και εγώ προσωπικά και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής της Μηδέας, οι οποίοι ήταν παρόν σε κάθε σημείο που τους ζητήθηκε για την βοήθειά τους και για την σημαντική παρουσία τους σε αυτή την διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε οργάνωση να υπάρχει συνεργασία. Συνεργασία συλλόγων, συνεργασία φορέων, συνεργασία ανθρώπων.